πρώτος ενδοφακίου ψύχου θαλάμου σκληρικής στήριξης. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ανατράπηκε. Ο Στράτος τώρα μας έπεισε το ένα ή το ότι πρέπει να πούμε εδώ ότι ο Στράτος μίλησε για την διασκληρική στήριξη των ενδοφακών χωρίς ράμα. Εάν είχαμε διασκληρική στήριξη με ράμα, Στράτο, ίσως οι επιπλοκές, οι ενδοφθαλμίτιδες, από ό,τι λέει και η βιβλιογραφία... Έχει τελειώσει αυτό. Ναι. Η μεράμα, ναι, δεν υπάρχει. Έχουν τελειώσει, ναι. Γι' αυτό είπα ότι είναι διασκληρική στήριξη. Το ένα είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο. Θανάση, περίμενε λίγο να βγεις ο Στράτος. Πάντα η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτα, έτσι. Εγώ μίλησα για τους φακούς που κάνουν πλούμες στο γυαλοειδές. Ναι. Και εφόσον είσαι εκεί, εννοείται ότι θα κάνεις γυαλοδεκτομή, γιατί έτσι. Αυτό που αναφέρθηκε ο Γιάννης και πολύ σωστά, αν έχεις ένα μάτι με γυαλοειδές, δεν θα πας από πίσω. Φυσικά. Θα βάλεις πρόσπιδο. Σε έναν ασθενή 85 χρονών, 82 χρονών, θα βάλεις ένα πρόσπιδο βεβαίως. Αναλόγως βέβαια και το ενδοφύλιο. Αλλά είναι όταν είσαι ήδη στο πίσω μέρος, όταν έχεις ήδη τελειώσει με το γυαλοειδές, νομίζω ότι εκεί πρέπει να βάλεις μια σκληρική στήριξη εφόσον είσαι στην περιοχή. Και τα πλεονεκτήματα ενός οπισθίου είναι σαφώς πολύ ανώτερα σε ένα μάτι που ήδη έχει υποστεί οι αλοειδές, που η ίδρυδά του είναι ασταθής, που κάνει τόσες πολλές μετακινήσεις. Αν βάλεις ένα προστίου, έχεις πολύ μεγάλη πιθανότητα να φας το ενδοφύλιο. Ναι. Ένα πράγμα που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να μην ξεχνάμε είναι η ενδοθυλιομέτρηση. Έτσι. Το άλλο είναι ότι όταν υπάρχει ένας ενδοφακός στο γυαλοειδές, φυσικά πρέπει να δράσει ένας οφθαλμοχειρουργός των οπισθίων μόριων. Εγώ τον τελευταίο χρόνο έχω κάνει 10 περιστατικά με Sunset Syndrome, που τους στήριξα στην ίριδα, πίσω από την ίριδα, με ένα ράμα Percat. Και τα αποτελέσματα ήταν πολύ καλά και οι άρρωστοι είναι ευχαριστημένοι. Και ο Θανάσης θέλει να πει κάτι. Έχοντας πάνω από 150 περιστατικά τώρα που έχουν συσσωρευτεί, έχω αλλάξει τελείως τακτική. 150 περιστατικά, τι εννοείς? Ναι, ναι. Με σκληρικό φακό. Χωρίς ράμα. Ενδοσκληρικό. Διασκληρική φακό, στήριξη. Ενδοσκληρική στήριξη. Ωραία. Όχι με ράματα. Χωρίς. Είχα βάλει το 90 και σταμάτησα από τότε. Δεν ξαναέβαλα ραφτό φακό γιατί έχει χιλιάδες επιπλοκές. Και σωστά ο κύριος Τσινόπουλος είπε ότι έχει περισσότερες επιπλοκές με το ράμα εκείνο από ότι με το προστίου. Εγώ έχω λίγο ακόμα πιο προχωρημένη άποψη από τον κύριο Γκοτζαρίδη και λέω ότι αυτή η τεχνική του ενδοσκληρικού φακού πλέον, με τον τρόπο που την έχουμε τροποποιήσει, μπορεί να περάσει και σε χέρια χειρουργών προστίου θαλάμου. Γι' αυτό το λόγο τα τελευταία 2 χρόνια, και ο Στράτης έχει παρακολουθήσει αυτό, κάνουμε στο TVRS στη Θεσσαλονίκη ειδική μερίδα, τη μία μέρα είναι αφιερωμένη στην ένθεση, σε γουρουνομάτια βέβαια, ενδοφακών ενδοσκληρικής στήριξης από τους εκπαιδευόμενους, δηλαδή μπορεί να εκπαιδευτείς. Γιατί το απλούστερο όλων είναι ότι μια πρόσθετη βιτρεκτομή, για να βάλει σε δεύτερο χρόνο εννοώ, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε πια, γιατί το έχουμε όλοι στο αυτό, και από εκεί και πέρα το να μπεις με το ένα χέρι με μια λαβίδα, με ένα 3-piece, να έχεις έτοιμη την τρύπα και την άλλη λαβίδα και να το πιάσεις. Σας έχω δείξει, νομίζω, κατ' επανάληψη το βίντεο αυτό, πώς φαίνεται. Μπορεί να το κάνουν όλοι οι χειρουργοί. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να περάσει αυτή η τεχνική. Γιατί έχει το λιγότερο αστιγματισμό από οτιδήποτε άλλο, είναι η πιο φυσιολογική θέση που βρίσκεται και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα μάτια που είναι για προστίου, ήδη όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Οικονομίδης, έχουν περάσει μια ταλαιπωρία στη χειρουργική του καταράκτη. Και το ενδοθύλιο ήδη είναι decompensated και αν αρχίσουμε να βάζουμε προστίου, γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Το θέμα προστίου και το άλλο που υπάρχει καλό σε αυτά, είναι ότι είναι πολύ μικρή η τομή που μπαίνουν. Δεν αλλάζει η τομή. Ενώ αν βάλετε φακούς στήριξης ηριδικούς, πρέπει να κάνετε 6 χιλιοστά τομή. Οπότε αλλάζετε το κλειστό σύστημα. Άρα υπάρχει περίπτωση, αλλά χρειάζεται κάποιο εκπαίδευση. Δεν είναι απλό να μπουν.
Αλλά όχι μόνο από χειρουργούς οπισθίου. Δίκιο έχει ο Στράτος. Και τελευταία ερώτηση στο Στράτο. Στράτο, τι άλλαξε στο τούνελ? Γιατί νομίζω ότι εκεί κάπου συμπίπτουμε. Σταμάτησες, λες, το τούνελ. Δεν το κατάλαβα. Σταμάτησα το φλαπ. Το φλαπ, ναι. Κρατάω εκεί, μόνο την τσέπη. Εκεί συμπίπτουμε, δηλαδή. Εγώ αυτό είχα αλλάξει από την τεχνική σου. Όταν, το θεώρησα πλεονασμό. Εγώ είδα από το Στράτο πώς το κάνει. Ναι, ναι. Και το έκανα χωρίς φλαπ. Το βγάζω εξωτερικά και απλώς κάνω μια σκηνική τσέπη και βάζω. Και το γλιτώνουμε. Τέλος, ναι. Το τέλος του. Άρα γίνεται, όπως βλέπετε, γίνεται όλο και πιο απλό να το κάνει ο εφθαλμίατρος προστίου θαλάμου. Αν είναι ο φακός όμως μέσα, Θανάση του Ιαλοειδές, ο οφθαλμοχειρουργός του οπισθίου μορίου είναι απαραίτητος. Έτσι. Νομίζω ότι ο καθαρισμός του Ιαλοειδούς, ο καλός καθαρισμός, έχει καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Δηλαδή το οικιστικό είδημα της οχράς, σε αυτούς που τους βλέπουν ταλαιπωρημένους, να έχει μπει ένας φακός, όχι οπισθίου που το βάζει ένας οπισθίου θαλάμου που κάνει καλή βιτρεκτομή κλπ. Αλλά ένας μετά από μια επιπλοκή, παράδειγμα, που δεν μπορεί να βάλει έναν φακό και βάζει έναν φακό οπισθίου θαλάμου, αν δεν κάνει καλή βιτρεκτομή, το οικιστικό είδημα της οχράς θα έρχεται και θα επανέρχεται. Θα φεύγει και θα έρχεται. Δηλαδή πιστεύω ότι ο καλός καθαρισμός του Ιαλοειδούς είναι πολύ βασικό. Αυτό είναι αξίωμα, Κώστα. Δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε. Ναι, δεν debate. Αυτονόητο. Αξίωμα, είναι. Ναι. Όχι, ένα λοιπόν, σωστίο, θέλω να πω, αν δει ότι αρχίσει να μην αρχίσει και τζαλαφουτάει. Προχωράμε. Να ένα φακό, αλλά να το... Τώρα οι μονάδες ημερήσιας νοσηλείας έχουν διαθέσιμους οπισθίου τρεις το τάλιρο. Τρεις το τάλιρο. Άμα θέλετε οπισθίου, πουλάμε. Προχωράμε και... στην τρίτη αντιπαράθεση. Έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε τον καθηγητή.